Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το Sender, είναι η εκπομπή Pre-News, το καθημερινό σας ραντεβού με την ενημέρωση στις 8, το οποίο κατά κανόνα έχει δύο μέρη. Σήμερα έχει ένα προσκεκλημένο. Από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος και είναι χαρά μας να τον φιλοξενούμε εδώ για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μια συνέντευξη μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι συνήθως στη συγκεκριμένη εκπομπή. Αλλά δεν έρχεται κάθε μέρα ο κύριος Μαρκόπουλος για συνέντευξη, οπότε φυσικά και τα δύο μέρη έπρεπε να διατεθούν για μια ανάκριση, μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων. Σωστά, κύριε Μαρκόπουλε? Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση κατά δεύτερο. Τρίτον, στη διάθεσή σας, είτε για το ενδεύτερο είτε για το σύνολο της εκπομπής. Κύριε Μαρκόπουλε, ξέρετε ότι μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Βεβαίως. Κύριε Μαρκόπουλε, καταρχάς, τώρα έχει ξεθυμάνει το πράγμα, αλλά συμμετείχατε κι εσείς σε αυτή την αποστολή, η οποία ξεκίνησε δαφνοστεφανωμένη και με πανηγυρισμούς και με χαμόγελα και πέρασε η πρόταση, μεγάλη υπόθεση, το γεγονός ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Φιλίππων συγκαταλέγεται πια στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς με τη σφραγίδα της UNESCO, και μπορούμε να δούμε και στη διάρκεια της συνέντευξης τι μπορεί τούτο να σημαίνει και πώς πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό. Και ξαφνικά βρεθήκατε εν μέσω ενός πραξικοπήματος, εκεί που ήσασταν έξω και να φάτε, να πιείτε και να το πανηγυρίσετε. Σας πήραν τηλέφωνο, σας είπαν ρε εσείς πραξικόπημα γίνεται εδώ, βγήκατε έξω, απαγόρευση κυκλοφορίας. Πώς το ζήσετε όλο αυτό και πώς είναι? Γιατί ειλικρινά, σε μένα δεν έχει τύχει ποτέ να βρεθώ ξαφνικά εν μέσω ενός πραξικοπήματος και δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι και σε εσάς δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο και του μπορείτε να το φανταστείτε. Πώς είναι ξαφνικά να ευτυχώς, ευτυχώς στην Ευρώπη του 21ου αιώνα τα πραξικοπήματα σπανίζουν. Ευτυχώς. Πρώτη παραδοχή. Κατά δεύτερον, επειδή πρόκειται για πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί πολλές φορές, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι και όταν στο λένε, διότι είχαμε την πληροφόρηση και πριν ανακοινωθεί λίγο, δεν το πιστεύεις. Όταν το ζεις, λες αυτό που λένε οι Εγγλέζοι, ποτέ μη λες ποτέ, never say never. Είναι ξαφνικό, είναι κάτι το οποίο είναι απρόσμενο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σε κάθε μία περίπτωση, όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, εκείνο το οποίο κάνεις και αυτό το οποίο κάναμε συνολικά 25 άνθρωποι, αν θυμάμαι σωστά τον αριθμό, είναι επιστρατεύεις την ψυχραιμία σου και προσπαθείς να δεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνεις κάτι. Απαιτείται ψυχραιμία, απαιτείται ηρεμία, απαιτούνται χαμηλή τόνη. Υπήρχε ψυχραιμία και ηρεμία γενικώς, έτσι, ναι, στην αποστολή. Ναι. Και εκείνο το οποίο απαιτείται, γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι απαιτείται να κάνεις και οικονομία στην μπαταρία του κινητού σου για να μην μείνεις από τηλέφωνο. Θέλω να πω ότι πάντως εγώ το SMS σας το έστειλα. Σας ρώτησα τι γίνεται. Ναι, ευχαριστώ πολύ κιόλας. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι εμείς θέλουμε μια διαρκή ηρεμία στην περιοχή μας. Εμείς θέλουμε μία διαρκή ηρεμία στην περιοχή μας και μία λειτουργία όλων των κρατών, με εξαίρεση εμάς που πέρα από την κρίση που μας βασανίζει σε κάποιες αρχές μένουμε αταλάντευτα πιστοί, όσο και να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε μεταξύ μας, και θέλουμε και τη λειτουργία των κρατών στη βάση των αρχών του ευρωπαϊκού, του φιλελεύθερου, του αποδεκτού δημοκρατικού πλαισίου, το οποίο έχει να κάνει με τις αρχές της ισονομίας, της ελευθερίας, της ασφάλειας. Εγώ θα συμφωνήσω και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ωστόσο, να και πω, αυτή όμως, η ηρεμία δεν υπάρχει όμως. Ναι. Και δυστυχώς, θέλουμε, δεν υπάρχει. Και είναι ευκαιρία να τονίσουμε όλοι μας ότι είναι ανάγκη με τη βοήθεια του χρόνου να επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό. Για όλους μας και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και για τη Βουλγαρία και για όλες τις χώρες της περιοχής, και σαν κράτη και για την οικονομική ευημερία των λαών και για 145 άλλους λόγους, ο οποίους δεν θα αναπτύξουμε τώρα, πρέπει να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή μας και πρέπει να υπάρχουν και σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι, το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτούμε, είναι το ότι
Η ένταξη των αρχαίων Φιλίππων στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι ένα επίτευγμα διαρκείας. Δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να αυτοκτονήσει και να πει ότι ξέρει σε κάποιον έλεγχο η UNESCO θα μας βγάλει κίτρινη κόκκινη κάρτα. Θα το στηρίξουμε, θα το αναπτύξουμε και σαν περιφέρεια να πω και την δύσκολη λέξη και θα το χρηματοδοτήσουμε ακόμη και στο βαθμό που δεν μας αναλογεί. Διότι η ευθύνη να το είναι καταρχάς του κράτους και όχι του ΠΕΠ και της περιφέρειας. Αλλά θα το στηρίξουμε για να το... Η ανομαλία η οποία συνέβη στην τελέστη στην Τουρκία έχει έναν χαρακτήρα όχι στιγμιαίο αλλά χρονικά περιορισμένο. Πρέπει να παρέλθει, πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Πρέπει να ξαναρθούμε στα ίσια μας και να ξαναβρούμε έναν ρυθμό σαν γειτονιά, σαν περιοχή κρατών όπου να υπάρχει ηρεμία. Και ελπίζουμε ότι πέρα από τις αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν ότι θα επικρατήσουν οι πιο μετριοπαθείς απόψεις και θα επανέλθει αυτό το οποίο αποκαλούμε ομαλότητα. Αυτό σίγουρα είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να κάνει κανείς. Αντικειμενικά όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Δεν φαίνονται να εξελίσσονται έτσι. Νομίζω ότι είμαστε υπάρχει μια καθάριση γενική από να σας Ερντογάν. Να σας πω ότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη δεν κόπασαν τα απόνερα του πραξικοπήματος. Δεν κόπασαν και πιστεύω ότι όμως, πιστεύω υπάρχει όμως, κίνδυνος. Πιστεύω όμως ότι, και αυτό είναι εν μέρη ευχή, έτσι να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πιστεύω όμως ότι θα κοπάσουν. Και το εν μέρη ευχή είναι γιατί δεν μπορώ να το τεκμηριώσω στο βαθμό που θα, στον... Είναι όμως και κάτι το οποίο απηχεί και στην οικονομική ευημερία ενός λαού, ενός μεγάλου λαού όπως είναι ο κόσμος της Τουρκίας, όπου πιστεύω ότι θα επιλέξουν σιγά σιγά εκεί οι κυβερνώντες το να ξανάρθουν τα πράγματα σε μία σειρά. Ας δώσουμε λίγο χρόνο. Να δώσουμε χρόνο. Απλά εγώ σας λέω ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να καταστεί μέρος του προβλήματος περιφερειακά και η χώρα μας. Από τη μια, οι 8 στρατιωτικοί οι οποίοι ζητούν πολιτικό άσυλο και υπάρχουν οι πιέσεις από τον Ερντογάν, παραδώστε τους, είναι πραξικοπηματίες. Θεωρητικά υπάρχει. Από την άλλη, το ενδεχόμενο Τούρκοι αντιφρονούντες να περάσουν στα ελληνικά νησιά και βλέπετε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Θέλετε να σας πω και άλλα ενδεχόμενα αρνητικά. Μπορούμε να φάμε όλη την εκπομπή λέγοντας αρνητικά ότι ενδεχόμενα. Λέγοντας ότι ενδεχομένως η συνθήκη για τους πρόσφυγες, λέγοντας ενδεχομένως ότι οι τουρίστες που πηγαίνουν έρχονται, λέγοντας ενδεχομένως ότι τα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται, λέγοντας ενδεχομένως ότι και τα λοιπά, οι συμφωνίες που έχουμε για να μην ενοχλεί μια χώρα την άλλη. Ας πούμε όμως ότι εκείνο το οποίο είναι ευκταίο και εκείνο το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί σε ένα βαθμό, έτσι να διατηρήσουμε μια απαραίτητη επιφύλαξη, είναι ότι θα ξαναομαλοποιηθεί η κατάσταση και αυτά τα οποία χαρακτήρισα απόνερα της απόπειρας πραξικοπήματος θα ηρεμήσουν. Κύριε Μαρκόπουλη, αναφερθήκατε προσεκτικώς στο ζήτημα επί της ουσίας στο τι μπορεί να σημαίνει για την περιφέρεια και για την περιοχή ενδεικτικά, η ανάδειξη, η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου του Φιλίππων στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας της UNESCO. Να πούμε ότι γενικώς με έναν τίτλο ότι μπορεί να είναι κίνητρο για όλους προκειμένου με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη μεθοδικότητα να ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση. Ναι, βεβαίως, γιατί να μην το πούμε. Βεβαίως, ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα. Ξέρετε, καταρχάς, ότι καμιά φορά, πριν πω τα άλλα πράγματα, καμιά φορά η πίεση των γεγονότων και η πίεση την οποία δεχόμαστε εξωγενώς μας δημιουργεί προβλήματα, καμιά φορά μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Με την έννοια ότι βλέπετε ότι η παράκαμψη των Κρινίδων έγινε εδώ και χρόνια, ο δρόμος Κρινίδες Λιδία αρχαίο βαπτιστήριο λειτουργούσε μέχρι πριν μερικούς μήνες, όπου και τον καταργήσαμε αποφασιστικά εμείς. Λοιπόν, προσπαθήσαμε το ίδιο αποφασιστικά να συμβάλλουμε και στην αποψήλωση του ασφάλτου τάπη. Δεν επέστη δυνατόν. Παρ' όλα αυτά, το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε η όλη υπόθεση της ένταξης του αρχαίων Φιλίππων. Το θέμα μας είναι ότι και εμείς πρέπει να εντατικοποιηθούμε και να δουλέψουμε
και ταυτοχρόνως τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε θα πρέπει να τις στηρίσουμε. Και κυρίως είτε μιλάμε για τους αρχαίους Φιλίππους είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο σημείο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υποχρέωσή μας όσον ασκούμε διοίκηση να προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο το πώς βλέπουμε την περιοχή μας, εγώ και εσείς, οι κάτοικοι της Καβάλας, του νομού μας, της περιφέρειάς μας, που αγαπάμε την περιοχή μας. Πρέπει να δούμε και πώς μας βλέπει ένας τρίτος. Για παράδειγμα, εσείς δεν πιστεύω ότι θα δείτε κανένα στραβό ποτέ στη Θάσο ή στα Λιμενάρια. Αγαπάτε την περιοχή από την οποία κατάγεστε και κάνετε με καλή διάθεση κάποιες παρατηρήσεις. Έχω πάθος, αλλά τα στραβά τα βλέπω, κύριε ναι. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δούμε πώς βλέπει τα λιμενάρια, τους αρχαίους Φιλίππους, ο κάθε ένας άνθρωπος. Σίγουρα έχει μεγαλύτερη σημασία. Έβλεπα κάποιες λίγες γραμμές που έγραψε ένας φίλος συνάδελφος, ο οποίος ασχολείται με το πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένος ένας αρχαιολογικός χώρος. Μπείτε στο Facebook να το διαβάσετε. Εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που εμείς μπορεί να τα θεωρούμε λεπτομέρειες και να μείνουμε στο ότι ο Απόστολος Παύλος, η Αγία Λιδία, η πρώτη εκκλησία, η μάχη των αρχαίων Φιλίππων, τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι οπουδήποτε αλλού. Πλην όμως πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες της διαμόρφωσης του χώρου, της φύτευσης, της αποψήλωσης, της διαχείρισης των διαδρομών, τις οποίες θέλει να τις δει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι ο άνθρωπος, ο κάτοικος της περιοχής που αγαπάει την περιοχή. Και δεν σας κρύβω το γεγονός ότι ήδη βρισκόμαστε σε μία συζήτηση σαν περιφέρεια σε δύο επίπεδα. Το ένα το ξέρετε γιατί το συζητήσαμε με δημοσιότητα πριν μερικούς μήνες με τη συμμετοχή και του σεβασμιωτά του Μητροπολίτη της περιοχής μας, ότι πρέπει να μπορέσουμε να το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και συνεργασία με άλλες περιφέρειες για να υπάρχει ένα μεγαλύτερο στόχος ανθρώπων στους οποίους θα απευθυνόμαστε. Αλλά ταυτοχρόνως και εδώ στην περιοχή θα φτιάξουμε και έναν δρόμο όπου αυτός που θα έρθει δεν θα πάει να δει τα αρχαία και να φύγει. Δεν θα πάει να δει το αρχαίο θέατρο, το βαπτιστήριο, το μουσείο και δρόμο πίσω. Θα μπορεί να περπατήσει λίγο και να δει την Εγνατία στο κατέβασμά της από τον Άγιο Σύλλα. Θα πρέπει να μπει στις κρινίδες, γιατί τελικά δεν μπαίνει κανείς στις κρινίδες, να δει την εκτός των τυχών βασιλική. Θα πρέπει να δει και άλλα σημεία τα οποία για έναν ξένο άνθρωπο έχουν ενδιαφέρον, ασχέτως αν εμάς είναι αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα. Να ζούμε και δεν το κοιτάμε. Κύριε Μαρκόπουλε, να αφήσουμε λίγο αυτά τα ζητήματα και να δούμε ένα ζήτημα που σας απασχόλησε νομίζω σήμερα. Κάνετε μια σύσκεψη για το τι μπορεί, τι προβλέπει η νέα Natura. Ναι, μας έχει έρθει ένα κείμενο για περιορισμοί. Θα πρέπει εδώ να λάβετε υπόψη σας τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και να κινηθούμε αναλόγως. Τι σημαίνει αυτή η νέα Natura? Κοιτάξτε να δείτε, σημαίνει... Προβλήματα, προοπτικές... Είναι ένα κείμενο το οποίο, αν δεν δημιουργηθεί, μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και το λέω εγώ που είμαι κοντινός και επιστημονικά με το θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει προσοχή. Εδώ στην περιοχή μας προτείνονται τρεις νέοι χώροι Natura. Από τους τρεις χώρους, ο ένας είναι θαλάσσιος, οι δύο είναι πήγοι. Το ωραίο είναι ότι στην περιοχή της Θάσου, της Βόρεια Θάσου του Λιμένα, λέει ότι δεν υπάρχει το τάνδε ασπόνδυλο, αλλά είναι ιδανικός ο βιότοπος, μη τυχόν και υπάρξει. Αυτά όμως δημιουργούν δεσμεύσεις. Γι' αυτό προτείναμε πρώτον να επανεξεταστούν, αύριο θα σταλεί το κείμενο της περιφέρειας, προτείναμε να μπορέσει να διατηρηθεί μία απόσταση από τις ακτές και μετά να αρχίζει η ζώνη Natura, έτσι ώστε αν μετρήσετε από την Κεραμωτή μέχρι το Στριμό να έχουμε τουλάχιστον 13 ειδών λιμενικές εγκαταστάσεις, 13 στη σειρά. Πρέπει να δούμε ότι δεν είναι σωστό να πάμε σε μία μεταβολή του οικιστικού πλαισίου και από τα 4 στράμματα να θες 10. Και πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Κάναμε μία σύσκεψη στην Κομωτινή σήμερα, τα συζητήσαμε, τα καταγράψαμε και αύριο θα στείλουμε την άποψή μας προς το αρμόδιο Υπουργείο, οπότε θα τη δημοσιοποιήσουμε κιόλας στις λεπτομέρειές της. Απλά είναι ένα στοιχείο ότι
υπάρχει ένας προβληματισμός. Ναι, ασχολούμαστε και δεν ασχολούμαστε κάθε μέρα μόνο με τα μεγάλα τα οποία κυριαρχούν στα φώτα της δημοσιότητας, οι αρχαίοι φίλοι του φυσικού αέριου που είναι πολύ μεγάλα θέματα. Ασχολούμαστε και με κάποια μικρότερα στα οποία νιώθουμε την υποχρέωση ότι ακόμη και αν δεν έχουμε την αρμοδιότητα, οφείλουμε να προφυλάξουμε τα συμφέροντα των πολιτών της περιοχής η οποία μας έχει εμπιστευτεί να την εκπροσωπούμε. Και παρεμπίπτον ζήτημα το οποίο κατά έναν τρόπο έχει συνάφεια με την περιοχή Natura, υπό την έννοια ότι θέτει κάποιες απογορεύσεις, ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε, και το λέω αυτό γιατί τελικά ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος και δημιουργεί νέες συνθήκες αλλαγές. Και παράδειγμα, έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία για αυτή την απαγόρευση δόμησης σε αγροτικές περιοχές που είχαν τη δυνατότητα αυτή. Μια αλλαγή που επιχειρήθηκε να επήλθε, αλλά τελικά άρθηκε. Τελικά επανέρχεται. Τελικά επανέρχεται. Τελικά επανέρχεται. Ναι. Εμείς είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Γιατί ο κύριος Σαμυρίδης, ενώ συνεχιζόταν αυτή η συζήτηση, δήλωσε εδώ στο Σέντερ ότι τελικά μάλλον θα το πάρουν πίσω. Το πήραν πίσω και θα το ξαναφέρουν. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει μια επιφυλακτικότητα μέχρι να δούμε τι θα γίνει οριστικά. Υπάρχει μια ετοιμότητα και μια επιφυλακτικότητα μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Εμείς πάντως εκείνο το οποίο περιμένουμε από τον κύριο Τσιρόνη και από την κυβέρνηση είναι να μας ιδρύσει τον φορέα διαχείρισης που θέλουμε στο Παγκαίο. Καλέσε Natura, εντάξει, να τις δούμε σε μια λογική βάση. Αλλιώς, αν είναι εύκολο να βαφτίσουμε όλη την Ελλάδα Natura με μια απόφαση και να τελειώσουμε, και να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ποιον όμως, το λέω τώρα που τελειώνει και ο δρόμος στο Παγκαίο, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα το τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε μια περιοχή με μια τεράστια ποικιλότητα και να είμαστε αποκλεισμένοι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ άλλες περιοχές έχουν πρόσβαση. Τώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Να δούμε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, θα μου επιτρέψετε, καταλαβαίνω ότι τα δύο ζητήματα που περισσότερο βρίσκονται στο στόχαστρο της Περιφερειακής Αρχής γενικότερα είναι ένα η τουριστική ανάπτυξη και δεύτερο το φυσικό αέριο. Αν καλά καταλαβαίνω, όχι ότι δεν ασχολείστε με άλλα. Είναι πάρα πολλά θέματα. Το φυσικό αέριο είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και μάλιστα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο, από το οποίο είχαμε παραιτηθεί. Είναι ένα κομμάτι το οποίο κανείς δεν διεκδικούσε, κανείς δεν συζητούσε μέχρι πριν δώσουμε συνέντευξη τύπου με τον Περιφερειάρχη και πριν διαρρεύσουμε. Δευτέρα δώσαμε συνέντευξη τύπου, την Παρασκευή του είχαμε διαρρεύσει, ότι επίκειται μια τέτοια εξέλιξη. Το ξέραμε, το είχαμε πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το είχε πει ο κύριος Περιφερειάρχης, πλην όμως κανείς δεν το πίστευε και γι' αυτό δεν αναπαραγόταν και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και από την άλλη πλευρά και κανείς δεν το διεκδικούσε από την κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι θέλουμε και θα πετύχουμε, πετύχαμε φυσικό αέριο το οποίο θα υλοποιηθεί σε μερικά χρόνια, το οποίο θα ζεσταίνει με λιγότερα χρήματα τους συμπολίτες μας και μας τους ίδιους, θα δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας στις οριζόντιες οροφοκτησίες, στις πολυκατοικίες δηλαδή, θα δημιουργεί. Και επιτέλους θα δίνει τη δυνατότητα ένα σε πολυκατοικίες, όποιος θέλει να θερμαίνεται και όποιος θέλει να μην θερμαίνεται. Θα δημιουργεί συνθήκες καλύτερης ανταγωνιστικότητας όσο θα το χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά. Θα εξοικονομεί πόρους, παραδείγματος χάρη, στο νοσοκομείο. Και από την άλλη πλευρά θα ενσωματώνει και στοιχεία. Και στοιχεία καινοτομίας και στοιχεία καινοτομίας χρηματοδοτικά και αυτοδιοικητικά, γιατί κανείς άλλος δεν το έκανε. Και τεχνολογικά ακόμη θα προσπαθήσουμε να λύσουμε πολλά. Όχι ότι είναι όλα ρόδινα. Έχουμε διάφορες δυσκολίες, τις οποίες έχουμε ευτυχώς καταγράψει. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα εγχείρημα το οποίο πιστεύω ότι και μετά από 50, 60, 70 χρόνια, όπως θυμόμαστε, παραδείγματος χάρη, ποιος έφερε το νερό στην Καβάλα, θα θυμόμαστε και ποιος έφερε, θα θυμούνται οι απόγονοι μας, ποιος έφερε το αέριο στην Καβάλα. Και πώς θυμόμαστε τον Μαγαρίτη, τον Αθανασιάδη που έκανε το οικολογικό τότε. Ακριβώς. Τότε που δεν έκανε κανένα άλλο. Ακριβώς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της σημερινής συνέντευξης.
Εκπομπή Πρινιούς, μέρος δεύτερο, προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Τόδωρος Μαρκόπουλος. Κύριε Μαρκόπουλε, είπατε σωστά κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι είστε εδώ και για όσα έχετε την ευθύνη και την αρμοδιότητα, αλλά και για όσα δεν έχετε, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τα οποία δεν θα ασχολείστε, επειδή είναι ζήτημα της πολιτείας. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι αυτό που είπατε για τη συνθήκη Natura, που φυσικά σας ενδιαφέρει και σας απασχολεί ιδιαίτερα. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά δεν μπορεί παρά να σας απασχολεί εντόνως και έχει μια ιδιαίτερη σημασία και μια επικαιρότητα, είναι το ζήτημα της σωστής υγειονομικής κάλυψης όλου του νομού τη θερινή περίοδο. Ναι. Διότι είναι ένας νομός, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, που έχει, είδατε, είπα νομός, ακόμα είμαι στο προηγούμενο, στην προηγούμενη, στην προτεραιά κατάσταση. Έχουμε μεγάλα τουριστικά ρεύματα τη θερινή περίοδο, κυρίως στη Θάσο, αλλά και στα παράλια, δυτικά και ανατολικά πλέον. Υπάρχουν κάποιες δομές υγείας που στον καιρό των μνημονίων με το ζόρι βγαίνουν και παρατηρούνται προβλήματα. Δεν σας απασχολεί? Τι σκέφτεσαι να κάνει κατά καιρός? Και είναι γεγονός ότι πριν λίγες μέρες με το διοικητή του νοσοκομείου, τον διευθυντή του ΕΚΑΒ, τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξέραμε τα προβλήματα, αλλά όταν τα ακούσαμε και στην πραγματική τους διάσταση από τους εργαζόμενους, κάναμε μια συνάντηση, μια σύσκεψη. Είδαμε και με τη συμμετοχή των δημάρχων και με τη συμμετοχή των βουλευτών την έκταση του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε σε μη ευήκοα όντα δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις. Εγώ είπα ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10-13 αιτήσεις ανθρώπων που αιτούνται να έρθουν. Πρέπει να υπάρξει μια πίεση να περάσουν από τα αρμόδια όργανα, υπηρεσιακά συμβούλια, δεν ξέρω πώς λέγονται στο ΕΚΑΒ, και να ενισχυθούμε με αυτά τα άτομα σαν Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και σαν Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι στη λογική τη δική μας, όταν λέμε τουρισμός, τουρισμός δεν είναι μόνο το σε πόσες εκθέσεις πήγες τουριστικές, πόσα φυλάδια τύπωσες ή πόσα εισιτήρια έκοψαν τα φεριμπότ. Και τι υποδομή διαθέτεις και τι υπηρεσίες προσφέρεις. Είναι το ότι έχεις υγειονομική περίθαλψη καλή, έχουμε ένα καλό νοσοκομείο το οποίο παρά τα προβλήματα στελέχουσης λειτουργεί ικανοποιητικά. Με βάση τα ισχύοντα σε όλη την χώρα λειτουργεί μια χαρά, κύριε. Ναι, έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να βελτιωθεί, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κάνουμε βήματα όσο μπορούμε περισσότερο. Έχουμε το θέμα των κουνουπιών, όπου κατά γενική ομολογία τα 2 χρόνια που είμαστε διοίκηση έχουμε αλλάξει το σύστημα καταπολέμησης και παρόλα αυτά έχουμε πετύχει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Εντάξει, εκτός του καλά είναι το καλύτερο, αλλά δεν είμαστε όπως ήμασταν. Και προσπαθούμε σε κάθε ένα σημείο, προκειμένου να έχουμε τουρισμό, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η οποία δεν είναι ευχολόγιο, δεν είναι εξαγγελία, είναι κάτι που στην πράξη απαιτεί να συνδυαστούν πολλά πράγματα μαζί, τα οποία ξεφεύγουν και από την κατηγοριοποίηση των δράσεων την οποία τεχνιέντος κάνουμε οι άνθρωποι. Ανάμεσα στα άλλα, ως περιφέρεια έχετε και ένα προγραμματισμό. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχει ολοκληρωθεί το έργο των προγραμματισμό, έχουμε πολλά χρήματα δεν έχουμε. Εξεδρών. Ωστόσο, με τα χρήματα που έχετε είστε υποχρεωμένοι να προχωρήσετε. Αλήθεια, ποιος είναι ο άμεσος προγραμματισμός για το μέλλον, ποια είναι τα έργα που είναι η αιχμή του δόρατος για τους επόμενους μήνες? Κοιτάξτε, η διοίκηση του Γιώργου του Παυλίδη, αναλαμβάνοντας την 1η-9η του 2014, βρήκε έργα ξεκινημένα τα οποία τα περισσότερα είχαν βαλτώσει και είχαν κολλήσει για διαφορετικούς λόγους. Το λιμάνι δεν μπορούσε να βρει πέτρες. Οι πλωτές εξέδρες ποτέ δεν ξεπέρασαν με την προηγούμενη διοίκηση το 10% του φυσικού αντικειμένου. Η Χθιόσκαλα είχε λήξει η προθεσμία που έπρεπε να γίνει το έργο, αλλά έργο δεν είχε γίνει.
και ούτω καθεξής, ούτω καθεξής. Στην πορεία εκείνο το οποίο κάναμε με το συντονισμό του Περιφερειάρχη και με την προσωπική παρέμβαση όλων μας, ήταν να προσπαθήσουμε να τα συμμαζέψουμε. Αποδείχθηκε ότι ένα, δύο, τρία τα έργα του λιμανιού έχουν τελειώσει. Τα δύο έχουν παραδοθεί κιόλας, οι πλωτές εξέδρες και η επέκταση του προσύνεμου μόλου. Η θωράκιση νομίζω ότι έπρεπε να έχει τελειώσει, έχει υπερβεί το 98%. Και έτσι να μείνει, είναι τελειωμένη, δεν είναι όταν έχει ξεπεράσει το 98%. Λοιπόν. Αν δεν ήταν τελειωμένη η θωράκιση, σχεδόν τελειωμένη, δεν θα εγκαθίστονταν ποτέ οι πλωτές εξέδρες. Ακριβώς. Έχουμε το θέμα της ιχθυόσκαλας, το οποίο το δουλέψαμε μόνο με παρατάσεις. Και το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη δεύτερη φάση του λιμενίσκου στον Ντέος Δήμο Ορφανού, το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, θα το είχαμε τελειώσει, αλλά η γραφειοκρατία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταφορά των έργων από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη, περιέπλεξε τα πράγματα και τα δύο έργα τα έχουν διακόψει εργολάβοι. Και το λέω και από την τηλεόραση για να μ' ακούνε και οι παράγοντες, οι κυβερνητικοί και οι βουλευτές και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, δικαίως διέκοψαν τις εργασίες. Είναι απλήρωτοι άνθρωποι. Και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε κάποια έργα τα οποία, την παράκαμψη του λεωφορείου, η οποία σέρνεται εδώ και δύο δεκαετίες, σχήμα λόγου λιγότερο είναι, αλλά περίπου εκεί είναι η τάξη μεγέθους. Τελειώνει. Χθες και σήμερα έπεσε άσφαλτος. Θα βιδωθούν τα φωτιστικά και οι εκατοντάδες χιλιάδες κιλά σταφύλια που φεύγουν από τον νομό μας και όλη την Ευρώπη δεν θα περνούν μέσα από κατοικημένη περιοχή. Αυτό σημαίνει. Το γεγονός ότι δεν είναι ότι θα παρακαμφθεί ένα χωριό, είναι το γεγονός ότι αυτός ο δρόμος, για όσους, γιατί πολλοί κάνουν θεωρία και στα καφενεία της Καβάλας και στις καφετέρειες και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας γράφουν σχόλια, αλλά η λογική δεν είναι ότι θα εξυπηρετηθεί ένα χωριό. Είναι η λογική ότι αυτός ο δρόμος εξαγωγεί σχεδόν όλες τις εξαγωγές σταφυλιών. Και αυτό το θέμα είναι το επόμενο που θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε τον δρόμο, την συντήρηση ή την ανακατασκευή του δρόμου που πάει στην κορυφή του Παγκαίου, το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς θα το τελειώσουμε και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει και αυτό. Και μετά ελπίζω ότι κάπου θα συμμαζευτούμε όσον αφορά, θα ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε και τρία μεγάλα roundabout σε τρεις διασταυρώσεις, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα σκοτόστρες. Και θα προσπαθήσουμε μετά, θα σας πω, να τελειώσουμε και το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ιχθυόσκαλα κτλ. Έχω εκφράσει μία ανησυχία για την ολιγορία που έχουμε Μαρμαράς και Αρδευτικού Δυτικής Πεδιάδας. Έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου εκεί και τις έχω εκφράσει και γιατί υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά και γιατί πρέπει να πιέσουμε να προχωρήσουν τα έργα. Δεν αναφέρομαι τώρα σε θέματα μελετών, το γεγονός ότι η μελέτη των Φιλίππων για τα Τενάγη, το γεγονός ότι η αρδευτική μελέτη του φράγματος Μαρμαρά που δεν υπήρχε, αυτά έχουν δρομολογηθεί από τη διοίκηση Γιώργου Παυλίδη και θα γίνουν όσον ούπου. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει σε αυτή την αλέπορη χώρα όπου υπάρχει και ένα μπέρδεμα με τις αρμοδιότητες. Υπάρχει αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού. Υπάρχουν οι βουλευτές. Ναι. Υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα μπερδεμένο, θολωμένο και όλα αυτά. Το γεγονός ότι κατά καιρούς υπάρχει ένα μπλέξιμο με τις αρμοδιότητες, δίνει τροφή σε παρεξηγήσεις, σε προβλήματα. Υπάρχει μια παραφιλολογία. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γραφτεί κατά καιρούς. Ότι να ο Μαρκόπουλος δεν τα πάει καλά με Τζανάκα, η Τζανάκα με τον Μαρκόπουλο, ο Μαρκόπουλος με τους βουλευτές. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση σας, δεν μιλώ για ανθρώπινο επίπεδο, ποια είναι η σχέση σας, η σχέση συνεργασίας που είναι καλό να έχετε και να είναι αγαστές με τη Δήμαρχο, με τους βουλευτές, προκειμένου να προχωρούν τα ζητήματα. Η σχέση του Αντιπεριφερειάρχη και με τη Δήμαρχο και με όλους τους δημάρχους και με τους βουλευτές είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν τριβές. Δεν είναι θέμα προσωπικών σχέσεων. Όχι, δεν είναι προσωπικές σχέσεις, αυτό θέμα, λέω. Είναι, το θέμα, είναι θέμα ότι αυτό πρέπει να είναι απόρρια της λογικής, ότι προκειμένου να πετύχουμε αποτελέσματα, συνεργαζόμαστε με όλο τον κόσμο. Και να σας πω,
αποδίδουμε και τα εύσημα όπου οφείλεται. Όπως και ψέγουμε όπου οφείλεται. Για παράδειγμα, ο Περιφερειάρχης είπε προχθές ότι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση η οποία στη δική του πρωτοβουλία για το φυσικό αέριο συνέδραμε και διευκόλυνε και είπαμε ευχαριστώ, το είπε ο ίδιος. Ταυτοχρόνως, όταν χρειαστεί να ασκήσει κριτική. Και όταν βλέπουμε ότι μας δημιουργεί τα 1000 προβλήματα και δεν προχωράει κανένα θέμα, οφείλουμε να πούμε ότι παιδιά είστε επικίνδυνοι. Οι σχέσεις λοιπόν είναι καλές στη βάση τη λογική της οποίας σας είπα και ταυτοχρόνως διατηρούμε το δικαίωμα όλοι μας και εγώ και ο καθένας να μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις και να υποστηρίζουμε διαφορετικές απόψεις γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Με τους βουλευτές θα παίζετε καλά τους κυβερνητικούς. Γιατί δυστυχώς κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν κυβερνητικοί και αντικυβερνητικοί. Με εξαίρεση το θέμα το οποίο το χειρίζονται αποκλειστικά μόνοι τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και αφορά τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν μείνει στην περιοχή μας, όπου δεν συζητούν με κανέναν, μόνοι τους αποφασίζουν, μόνοι τους δρομολογούν. Να η μορφή. Και μόνοι τους έχουν την ευθύνη. Δεν είναι να η μορφή. Δεν είναι θέμα δεν θα πω τη γνώμη μου, δηλαδή, αν πω τη γνώμη μου είναι μορφή. Λοιπόν, σε όλα τα άλλα έχουμε και την επικοινωνία και πρέπει να την έχουμε πάντα. Αλήθεια με το προσφυγικό δεν ανησυχείτε. Θεωρείτε, γιατί τώρα και με την κρίση στην Τουρκία έχει κανείς περισσότερους λόγους να... Μην το γυρίσουμε στην κρίση με την Τουρκία. Είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει εκφρασμένη είναι μια ανοιχτή πηγή, ούτως ή άλλως. Και της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη και του Δήμου Καβάλας της Δημάρχου και όλων όσων να έχουμε την δημοκρατική νομιμοποίηση του ότι εκλεγμένοι είμαστε. Και υπάρχει και άποψη των βουλευτών, οι οποίοι εκλεγμένοι είναι και αυτοί, αλλά αποφασίζουν μόνοι τους. Τελεία και παύλα. Εκεί τελειώνει το θέμα. Και εκεί ο καθένας έχει και τις αποκλειστικά δικές του ευθύνες. Κύριε Μαρκόπουλε, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, να κλείσουμε έτσι λίγο εορταστικά. Ναι. Ετοιμάζεστε, μου τα είπατε κιόλας, με το που θα τελειώσω, θα πάω στο Κοσμόπολη, σε αυτή η πολύχρωμη γιορτή. Οι μουσικές του κόσμου, οι γλώσσες που μπερδεύονται. Ωραία κατάσταση, δεν είναι? Είναι. Και είναι γεγονός ότι αυτό το θεσμός είχε ευδοκιμήσει, κακώς καταργήθηκε. Για μένα δεν είναι μόνο οικονομική διάσταση. Δηλαδή, και όχι οικονομική, δεν είναι μόνο οικονομίστικη η διάσταση. Διότι με αυτή τη λογική και η Πάτρα και η Ξάνθη θα καταργούσαν και τα καρναβάλια και όλων των ειδών τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Απαιτείται ένας εξορθολογισμός, γενικά μιλάω στα οικονομικά όλης της αυτοδιοίκησης και όλων ό,τι διοργανώνουν. Παρ' όλα αυτά, εκείνο το οποίο απαιτείται είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι ορόσημο για μια περιοχή να τις διατηρούμε. Είναι θετικό. Εγώ χαίρομαι που έχει πολλές εκδηλώσεις και ο Δήμος Καβάλας και ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Τάσου που έχει το βάρος του τουρισμού αυτή την εποχή. Και εμείς θα κάνουμε την καθιερωμένη περιφερειακή εκδήλωση την οποία θα κάνουμε για δεύτερη φορά φέτος στο Βία Εγνατία. Και θέλω να πιστεύω ότι όλη αυτή η πολιτιστική διάθεση έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αναπτυξιακή συνιστόσα μάλλον για να το πω σωστά. Και από την άλλη πλευρά, δημιουργεί και ένα και μία αίσθηση αισιοδοξίας που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Μια που είστε εδώ, επιφυλάσσετε την εκπήρξη του Βία Εγνατία. Έχετε κάτι να πείτε, κάτι πρωτότυπο, κάτι ξεχωριστό που ετοιμάζετε φέτος, εσείς ως περιφέρεια? Να σας απαντήσω ναι, αλλά μην μου πείτε να σας το πω κιόλας, γιατί μετά η δική σας εκπομπή θα είναι πετυχημένη και... Με αυτό είναι το ζητούμενο. Καταρχάς το πρώτο ζητούμενο, κύριε Μαρκόπουλο, είναι αυτή η εκπομπή και αυτό το σταθμό να είναι πετυχημένα. Τώρα τα άλλα έπονται. Καμία αντίρρηση. Τι θα γίνει με το Βία Εγνατία είναι αργότερα. Θα το δείτε για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον σας αν. Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλο, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους πολίτες και της Καβάλας και όλης της περιφέρειας ότι και μεσούντος του Θέρους και όλη τη διάρκεια του έτους η διοίκηση της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης και όλοι τους συνεργάτες κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα προκειμένου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της περιοχής και να δρομολογήσουμε μια προσπάθεια αναπτυξιακή η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε ένα καλύτερο σημείο. Είμαστε της άποψης ότι πρώτα πετυχαίνουμε ένα αποτέλεσμα και μετά το λέμε η φιλιαρία και η πολυλογία δεν είναι καλό χαρακτηριστικό και δεύτερον είμαστε της άποψης ότι η εντατική δουλειά πετυχαίνει και αποδίδει.
και γι' αυτό είμαστε όλοι ταγμένοι σε αυτή την εντατική προσπάθεια, η οποία πολλές φορές μπορεί να μας στερεί από δημόσιες σχέσεις, αλλά πιστεύω ότι δεν αδικεί πουδενή την ουσία. Και αυτό θέλω να το πω, έτσι λίγο καιρό κλείνουμε και 2 χρόνια στη διοίκηση, θέλω να το πω έτσι κοιτώντας κατάματα όλους μας τους πολίτες. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ακόμα μια εκπομπή Pre News ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το Center για την ενημέρωσή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8.